Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, επιβεβαιώθηκε ότι η εισαγωγή του νομοσχεδίου σήμερα στην Ολομέλεια ήταν πραγματικά αναντίστοιχη της επικαιρότητας. Γι' αυτό βέβαια και δικαίως στην όλη συζήτηση επικράτησε η τεράστια καταστροφή που συνεχίζει στη Θεσσαλία. Όμως πραγματικά και εδώ βρεθήκατε αναντίστοιχοι. Και τι δεν ακούσαμε, κυρίως από κυβερνητικούς βουλευτές, αλλά και από τα κυβερνητικά έδρανα, από μετεωρολογικές μέχρι θεολογικές αναλύσεις ή και μυθολογικές ίστατα, επιστρατεύσατε για να κρύψετε τις εγκληματικές σας ευθύνες και τον κύριο ένοχο. Να κρύψετε γιατί σταθερά το αστικό κράτος αποδεικνύεται επιλεκτικά ανίκανο να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή από τα καιρικά φαινόμενα που επαναλαμβάνονται πραγματικά σαν μια κακόγουστη θεατρική παράσταση κάθε χρόνο, αφήνοντας το πέρασμά τους θύματα δεκάδες ανθρώπινες ζωές, δασικές εκτάσεις, περιουσία, ζωικό κεφάλαιο. Με αυτό το πραγματικά και δεν έχω και το χρόνο να αναλύσω ξανά αυτά που είπαμε και στην αρχική μας τοποθέτηση και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, έκανε πραγματικά φίλο και φτερό το αφήγημα της κυβέρνησης, τα επιχειρήματα που επιστρατεύεται και ανέδειξε το κοινό νήμα που ενώνει αυτές τις καταστροφές που επαναλαμβάνονται και είναι η πολιτική που ακολούθησε και η σημερινή κυβέρνηση, ακολούθησαν και οι προηγούμενες και η πολιτική που έχει σαν θεό της και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πολιτική που για να προστατεύσει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων θυσιάζει τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, αφήνει αβοήθητο το λαό από τέτοιου είδους καταστροφές. Πιστή εφαρμογή αυτής της πολιτικής είναι και η τροπολογία που φέρνει, η τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών, γιατί με αυτά τα κριτήρια επιχειρείται και την όποια ονομάζεται αποκατάσταση των πληγέντων, βασικά την όποια αποκατάσταση των υποδομών. Και είναι πραγματικά πρόκληση η τροπολογία, όχι μόνο γιατί βέβαια σαν τουλάχιστον τα πρώτα μέτρα που ανακοινώνται είναι ανεπαρκέστατα, αλλά στην πραγματικότητα γιατί στρώνουν το τραπέζι για το μεγάλο φαγοπότι που θα ακολουθήσει από τους μεγάλους κατασκευαστικούς, τους διάφορους κατασκευαστικούς ομίλους. Με αυτό στο βωμό του κέρδους θυσιάστηκε η πρόληψη και στον ίδιο βωμό με τα ίδια κριτήρια θυσιάζεται και την αποκατάσταση από τις πραγματικά τρομακτικές καταστροφές που προηγήθηκαν. Θα αλλάξει τελικά αυτό το κριτήριο στα νέα έργα, το κριτήριο δηλαδή της προστασίας του επιχειρηματικού κέρδους στα νέα έργα που υποτίθεται θα έρθουν να αποκαταστήσουν οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι, σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και βέβαια θα καταψηφίσουμε την τροπολογία, παρότι με άλλα άρθρα, τις επόμενα άρθρα, γιατί αυτοί θεωρούμε ότι είναι μεγαλύτερης βαρύτητας, δεν θα είχαμε βέβαια αντίρρηση ούτε με το να δοθούν συγκεκριμένες αποζημιώσεις για τους τα κλιμάκια ελέγχου κλπ. Πολύ περισσότερο δεν έχουμε αντίρρηση με το να αποκατασταθούν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στα ηλεκτρικά δίκτυα αλίμονο. Το θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να μην πληρώσουν οι άνθρωποι για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης της περιοχής. Και αυτή πρέπει να γίνει ταχύτατα και δεν είναι το μόνο βέβαια. Έχουμε πει αναλυτικά τη σειρά μέτρων που πρέπει να ακολουθούν. Όπως βέβαια τώρα τι να πω. Και για τον Ημιτό φυσικά το μείζον είναι η προστασία του Ημιτού, θεμητή η παράταση της αναστολής, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και αυτό να λυθεί οριστικά. Θα πω μια κουβέντα για την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, ανακοίνωσε ο Υπουργός, δεν πρόκειται να την κάνει δεκτή. Όμως δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία προσπάθεια που γίνεται με ad hoc νομοθετικές ρυθμίσεις,
έκανε και η κυβέρνηση, κάνετε κι εσείς, επιδιώκετε πραγματικά να μπει φραγμός στη δράση της ναζιστικής, των ναζιστικών εγκληματικών μορφωμάτων. Έχουμε κατ' επανάληψη πει, και όταν η κυβέρνηση έφερνε τις ανάλογες ρυθμίσεις, ότι μπλόκο στο φασισμό και στα διάφορα αποκρουστικά μορφώματα μπορεί να βάλει μόνο το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα με τη δράση τους, μην αφήνοντάς τους πραγματικά χώρο και λόγο ύπαρξης. Γιατί βεβαίως αυτές οι ρυθμίσεις όχι μόνο τελικά αποδεικνύονται αναποτελεσματικές, αλλά στο όνομα της αντιμετώπισης ενός υπαρκτού προβλήματος που γεννήθηκε όμως με την προκλητική ανοχή του ίδιου του συστήματος, αν όχι το χάιδεμα αυτών των μορφωμάτων και από διάφορα κόμματα, γεννήθηκε, αν θέλετε, από το γεγονός ότι τόσα χρόνια μετά ακόμα εκκρεμεί η τελεσίδικη καταδίκη των εγκληματιών της Χρυσής Αυγής. Όμως το όνομα της αντιμετώπισης αυτών των μορφωμάτων δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές επικίνδυνες ρυθμίσεις που ανοίγουν κερκόπορτες για να χτυπηθεί το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα με την επίκληση του γνωστού τρομονόμου. Και σε αυτήν την τροπολογία επικαλείσω το άρθρο 187α, που αξιοποιείται από μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ποινικοποιούνται και να στοχοποιούνται μορφές δράσης του εργατικού κινήματος, ακόμα και η ίδια η ριζοσπαστική σκέψη σε πολλές περιπτώσεις. Και γι' αυτό το λόγο, βέβαια, δεν θα μπορούσαμε, όσο παραμένει αυτή η διάταξη, η επίκληση αυτού του τρομονόμου, να στηρίξουμε μια τέτοια τροπολογία. Πολύ περισσότερο, βέβαια, και επισημαίνουμε τον κίνδυνο ότι βάζοντας μπροστά το άρθρο 187α, ξυλώνονται μια σειρά προστατευτικές ρυθμίσεις για τον κατηγορούμενο και βλέπουμε ήδη από τα πρώιμα στάδια της άσκησης της ποινικής δίωξης, χωρίς καν να υπάρξει παραπομπή στο ακροατήριο, αποφάσεις κλπ, να επιβάλλονται τέτοιου είδους μέτρα. Το λέμε ότι πώς αυτό, τέλος πάντων, ανοίγει επικίνδυνους δρόμους και για άλλου είδους διατάξεις. Και τέλος, για τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά και δεν θα είχαμε καμιά αντίρρηση να αρθεί η προκλητική ασυλία των τραπεζικών στελεχών. Είχαμε εξάλλου ασκήσει σφοδρή κριτική και στην κυβέρνηση όταν ερχόντουσαν αυτού του είδους οι τροποποίησεις του ποινικού κώδικα. Όμως, κατά τη γνώμη μας, δεν πάβει το ενδιαφέρον σας να αποδεικνύεται υποκριτικό και να γίνεται για αντιπολιτευτικούς λόγους, όταν αντίστοιχες ρυθμίσεις ασυλίας των τραπεζικών στελεχών είχαν ψηφιστεί και με προηγούμενους νόμους και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το χαϊδολόγημα και να έρθουν, καλώς να έρθουν, και θα τις ψηφίσουμε, βέβαια, αν έρθουν αυτού του είδους ρυθμίσεις.